Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπορεί έτσι μέχρι τώρα στο γύρο κάπου αλλά και στην Βαλτική Λίγκα είναι πάρα πολύ δυνατή. Η ομάδα που έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, οι οποίοι ξέρουν και συνεργάζονται πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Οι αυτοματοποιήσεις τους είναι πάρα πολύ δυνατές. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε το ρυθμό που θέλουν να βάλουν αυτοί και να κοντράρουμε οποιαδήποτε κίνηση θέλουν να έρθουν κοντά στο καλάθι μας. Μία διανύγηση περνάει όμως. Εντάξει. Θα δείξει, ακόμη νωρίς είναι. Εξαρτάται και από τα δικά μας αποτελέσματα αλλά και από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων οι οποίες διεκδικούν αυτές τις θέσεις. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Τώρα βρισκόμαστε σε λίγο μια δύσκολη κατάσταση από την απουσία του Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι για μας πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και στους μικροτραυματισμούς που έχουμε με τους υπόλοιπους παίκτες. Δεν είναι βέβαια προσωπικό ομάδα με ομάδα γιατί ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Μέσα στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτός ο εγωισμός, τον έχετε δει στο να απαντήσει, να προσπαθήσει να απαντήσει για αυτό που είπε. Δεν θέλουμε να κερδίσουμε το ίδιο παιχνίδι. Τώρα, αν μπορούσαμε να απαντήσουμε, δεν μπορούσαμε. Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Έχω να σας είπα ότι μια πολύ καλή ομάδα. Σκεφτείτε ότι χωρίς τέσσερις βασικούς παίκτες από την πεντάδα τους, παίξαν μέσα στο Βέσπιλ και δεν είχαν πρόβλημα. Από το πρώτο παιχνίδι του, βέβαια ήταν υπό διαφορετικές συνθήκες με δύο τραυματίες. Τι μπορεί να τον έκανε πιο σοφό εν ώψη του αυριανού αγώνα, να είδατε ας πούμε κάποια πράγματα. Καλά, όταν περπατάς ένα παιχνίδι και θα αντιμετωπίσεις ορισμένους παίκτες, ξέρεις θα αντιμετωπίσεις το επόμενο παιχνίδι, πώς αυτοί συμπεριφέρονται μέσα στο γήπεδο, πώς συμπεριφέρεται και η ομάδα. Το θέμα είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, γιατί αυτή η ομάδα από μικρολεπτομέρειες παίρνει τα παιχνίδια.